Η εμπειρία σας ποια είναι? Σε δεύτερη φάση μπορούμε να γράψουμε τις λέξεις και να γίνει αναγνώριση λέξεων και να βρούνε τα παιδιά που λέει ξηρά, άρα να βρούνε ένα μέσο μεταφοράς. Και σε τρίτη φάση μπορούμε να σχεδιάσουμε τη διαδρομή εδώ πέρα. Άρα ρίχνουμε το ζάρι, ξηρά, αποφασίζουμε πού θέλουμε να πάμε. Ας πάμε στο λεωφορείο. Ένα. Στροφή. Ένα, δύο.
Συγχαρητήρια. Χειροκρότημα. Χρονίδια σε πέμπτη, εντάξει. Το τοποθετήσαμε και χρονικά. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ να πω κάτι λίγο ότι πού δυσκολευτήκαμε. Εγώ δηλαδή προσωπικά, όχι, δεν το συζήτησα με τις συναδέλφισες. Όταν είσαι κάπου εδώ και θέλεις να πας εκεί πέρα, μπερδεύεσαι λίγο με το δεξιά-αριστερά. Έτσι. Στα βελάκια. Στα βελάκια. Πηγαίνει μόνο του στο σώμα. Άμα το δεις, εγώ δυσκολεύομαι. Αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ ωραίο και βιωματικό. Να το κάνεις δηλαδή πρώτα με βήματα, σε ένα μεγάλο χαρτόνι, να το νιώσουν τα παιδιά πώς είναι με το σώμα και μετά να το κάνουν στο ρομπότ. Να ρωτήσω κάτι. Με βάση αυτή τη λογική όμως, όλα τα παιδιά δεν θα πρέπει να κάθονται στην ίδια μεριά, γιατί κάποια θα βλέπουν ανάποδα το ταμπλό. Γι' αυτό και δεν παίζουν όλα. Όχι, και αυτά που είναι από πίσω θα πρέπει να είναι ίδια με τα μπροστινά. Γιατί όσα είναι απέναντι θα βλέπουν ανάποδα το ταμπλό. Το ταμπλό το βλέπουν ανάποδα, αλλά το έχουν διακουπεράσει από εκεί ή θα περάσουν από εκείνη την. Αν κατάλαβα καλά, όπως είμαστε εδώ κυκλικά, έτσι δεν είναι, είναι άλλη διαδρομή της Κοπελιάς από εκεί που ξεκίνησε και άλλο ρυθμό. Άλλη κατεύθυνση. Ναι, η κατεύθυνση είναι η ίδια όμως. Η οπτική είναι διαφορετική. Ναι, είναι διαφορετική. Ναι. Η κατεύθυνση είναι η ίδια. Απλά για μένα αυτό είναι δεξιά. Εσύ, γιατί εδώ πέρα είναι μπροστά. Για μένα, εάν είμαι εγώ, ας πούμε, ένα παιδάκι εδώ, είναι δεξιά, 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 δεξιά. Δεν πρέπει να βάλεις το δικό σου το σώμα. Πρέπει να βάλεις το αντικείμενο ακριβώς. Άρα να είναι αυτός που παίζουμε. Όμως τα ίδια κουμπιά θα πατήσουν. Πρέπει να γίνεις μέλη. Πάλι τα ίδια κουμπιά θα πατήσουν. Δεν το βλέπει κανείς από εκεί. Δεν το βλέπει κανείς. Απλά θα πρέπει να δικαιωθείς και μην πάει μέλη. Κάνει τη γυμναστική του έβαλα, του έβαλα ένα παιδί να κλείσει τα μάτια και να τον καθοδηγεί ο άλλο. Να κάνει ένα διάλογο. Και μετά να έχει τα μάτια, έλεγε πάω ένα βήμα μπροστά, στρίβω. Το στρίβω δεν το μετούσα μέσα κίνηση. Αλλά του βοήθησε πολύ στο χώρο. Τώρα αυτό θα είναι. Εγώ να πω ότι τα παιδιά μου παίζουν ντάμα και είναι φανταστικά, δηλαδή με νικάνε πλέον. Έχουν μάθει πάρα πολύ καλά το χώρο να βλέπουν όλες τις προοπτικές, όλες τις δυνατές λύσεις. Και λέω, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Μπορείς να κάνεις την ηλικία όμως. Δηλαδή είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της νηπιακής ηλικίας και της νεαρκή για τα προνήπια. Και είναι κατάκτηση αυτό. Πρέπει να βοηθήσει την ηλικία. Και ξέρετε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε τρίτο και τελευταίο επίπεδο, να αναπαραστήσουν τη διαδρομή που κάνανε με το ρομπότ σε φύλλο εργασίας για να χαρούν και οι μαμάδες, γιατί τι κάνατε σήμερα, δεν υπάρχει και ένα αποτυπωμένο φύλλο εργασίας. Εδώ είναι η ολοκλήρωση.